Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 22 Απριλίου σήμερα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες του Flash TV. Νέα τμήματα που συνδέονται με την μεγάλη αγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών προσθέθηκαν στο νέο πανεπιστήμιο που δημιουργείται στη Δυτική Μακεδονία. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, αλλάζοντας πλήρως το σκηνικό σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από ό,τι μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος της έδρας, θα ψηφιστεί αύριο το μεσημέρι. Ωστόσο, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις και εξελίξεις για την Κοζάνη και την Δυτική Μακεδονία. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι αντιλαμβάνεται την εξέλιξη που αφορά στην μετακατάσταση των εγκαταστάσεων του ΑΕΣ Πτολεμαίδη σε στούντιο. Έτσι λοιπόν προσθέτουμε ένα τμήμα με τροπολογία που κατέθεσα σήμερα το πρωί, ένα τμήμα στην Κοζάνη, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, που θα συνδέεται με την διοίκηση και παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων. Είναι ένα τμήμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την εξέλιξη των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα θα αποτελέσει πόλο έλξης, θα κάνει ακόμα ελκυστικότερο το νέο πανεπιστήμιο, και ένα τμήμα κινηματογράφου στην Σχολή Καλλιτεχνών στη Φλόρινα. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια τροπολογία που καταθέσαμε πάλι σήμερα το πρωί και ένα Ινστιτούτο που θα συνδέεται με την τεκμηρίωση και θα συνδέεται με την Κοβεδάριο Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κοζάνη ισχυροποιείται θεματικά στον εθνικό χάρτη, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια δυναμική πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας, να αξιοποιήσει αυτή την πολύ μεγάλη αναπτυξιακή, κατά τη γνώμη μου, ευκαιρία. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τα 27-28 τμήματα. Είναι ένα πανίσχυρο πανεπιστήμιο πλέον. Ας θυμηθούμε ότι αυτό που παραλάβαμε το 2015 ήταν 5 πανεπιστημιακές σχολές, 11 τμήματα, 11 σχολές και τμήματα ΤΕΗ. Σήμερα προχωράμε σε 27-28. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αποκτάει το Πανεπιστήμιο μια πανίσχυρη πολυτεχνική σχολή. Θα είναι μέσα στις 3 πρώτες σχολές στην Ελλάδα. Κυρίως όμως θεωρώ σημαντικό ότι η εξέλιξη, το ότι αναβαθμίζεται το οικονομικό της, η σχολή οικονομικών επιστημών, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνδέουμε πλέον την περιοχή με τις εξελίξεις σε οπτικοακουστικά μέσα, και θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη εξέλιξη, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι οι δυνατότητες που παρέχονται για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών είναι τεράστιες. Μέχρι το τέλος του χρόνου περισσότερες από 100 κινηματογραφικές παραγωγές, διεθνείς παραγωγές θα γυρίζονται στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, για την περιοχή της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη και η πρόκληση είναι μπροστά μας. Ας μην εξημερούμε, ας μην μικροψηφούμε. Αυτή τη φορά κανείς δεν έχει να αντιπαραθέσει τίποτε απέναντι σε μια υψηλού επίπεδου πολιτική επιλογή. Είναι νέα τμήματα και κυρίως είναι τμήματα εξαιρετικά ελκυστικά. Είναι τμήματα που αναβαθμίζουν την εικόνα του Πανεπιστημίου. Κανένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δεν θα διαθέτει τον συνδυασμό του τμήματος κινηματογράφου και του τμήματος οικονομικών επιστημών, οικονομικής επιστήμης, διοίκησης και παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, άρα και κινηματογραφικών ταινιών. Στην ίδρυση ενεργειακής κοινότητας προχωρά ο Δήμος Κοζάνης. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διαδικασία που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες φορείς, θα προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στους δημότες. Ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην ίδρυση ενεργειακής κοινότητας σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΚ, τη Διάδημα και τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας. Επίσης, συνεργάτης θα είναι και κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον Δήμο, από την ενέργεια αυτή θα προκύψουν πολλαπλά ωφέλη για τους δημότες και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Είναι ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, δεν έχει περπατήσει ιδιαίτερα, έχει κενά και ζητήματα. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθώντας ως τώρα να προκάνουμε τα πρώτα βήματα, ήδη έχουμε συναντήσει αρκετά. Εμείς ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι αυτή την πρωτοβουλία και έχει γίνει μια προσπάθεια. Και σήμερα φέρνουμε τα τελικά παραδοτέα και το τελικό σχήμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί,
ούτως ώστε να συσταθεί μια ενεργειακή κοινότητα με τη συμμετοχή του Δήμου και άλλων νομικών προσώπων, mm-hmm. με απόλυτο στόχο, με συγκεκριμένο στόχο να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει όφελος για το Δήμο. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα προσεκτικό πρώτο βήμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι έτσι, εντυπωσιακό, αλλά χωρίς περιεχόμενο. Θέλω να κάνουμε μια κίνηση πολύ προσεγμένη και προσεκτική, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Είναι από τα θετικά βήματα, τα θεσμικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είναι η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα σε κάθε περίπτωση είναι μια δράση η οποία είναι επιθυμητή και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θυμίζω το ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αυτοδιοικητική περίοδο και εμείς είχαμε κάνει και ένα συνέδριο και ένα διαγωνισμό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, άρα είναι επιθυμητό και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προωθηθεί. Λέμε ότι δεν είναι αυτό ένα θέμα κεραυνός στην ερθρία. Είναι αποτέλεσμα νομοσχεδίου που πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ στις 17 Γενάρη του 2018. Είναι ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο ενταγμένο στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και για την εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, καταδικάζοντας το λαό σε διαρκή ενεργειακή φτώχεια. Πάμε τώρα στις λεπτομέρειες της συμπόρευσης των συνδυασμών. Πάμε μαζί με επικεφαλής τον κύριο Δημήτρη Ζάκη και γέφυρα στο μέλλον με επικεφαλής τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Τους έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα σας κύριε Ζάκη, καλησπέρα σας κύριε Ελευθερίου. Καλησπέρα. Να πούμε υποψήφοι και οι δύο μέχρι πριν από πολύ λίγες ημέρες για τον Δήμο Σερβίων. Τώρα, τι έχει αλλάξει, ενώνεται δυνάμεις. Πώς φτάσατε λοιπόν στην κοινή ανακοίνωση που είδαμε πριν από δύο ημέρες, αν δεν απατώμε, στα μέσα. Κύριε Ελευθερίου. Ναι, κυρία Αγιάδου. Το κεντρικό σύνθημα της γέφυρας είναι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Mm-hmm. Όσο προχωρούσε ο καιρός, θα έπρεπε κάποιες δυνάμεις από τα υποτιθέμενα 9-10 ψηφοδέλτια να συνενωθούν. Νομίζω ότι με τον φίλο πια και τότε και πριν και μετά, Μίμη Ζάκη, θα έπρεπε να ενωθούν οι δυνάμεις μας για το καλό του τόπου. Πάνω απ' όλα για μας είναι ο τόπος και βάζουμε πέρα τα προσωπικά διλήμματα. Για μας τα προβλήματα είναι ο αντίπαλος και κανένας άλλος. Μαζί λοιπόν με τον φίλο Μίμη θα συμπορευτούμε για να συνενώσουμε τις δυνάμεις εργασίας του τόπου μας. Και αυτός και εγώ είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουμε, ζούμε, αναπνέουμε στην περιοχή μας. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε μαζί. Κύριε Ζάκη, ποιοι λόγοι σας οδήγησαν ώστε να συνταχθείτε με τον κύριο Ελευθερίου? Κυρία Ηλιάδου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλος φόβος να διχαστεί η κοινωνία του τόπου μας. Η κοινωνία των Σερβίων και του ευρύτερου Δήμου. Είμαστε πατριώτες, έχουμε κοινό τόπο καταγωγής. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αυτή η πολυσπερμία με τα πολλά ψηφοδέλτια δίχαζε και δημιουργούσε προβλήματα και στην κοινωνία των Σερβίων. Υπήρχε πολυδιάσπαση δυνάμεων. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι προκειμένου να πετύχουμε το στόχο, να αλλάξουμε τη ροή του τόπου, να αλλάξουμε την κακή ροή του τόπου, ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συστρατευτούμε, να συμπορευτούμε και να περπατήσουμε μαζί μέχρι τις εκλογές για να πετύχουμε το θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη νίκη. Σας πληροφορώ ότι ανακουφίστηκε ο κόσμος μέσα από αυτή τη συμπόρευση. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πράξαμε καλά και ότι η νίκη μας περιμένει. Υπάρχει δρόμος ακόμα μέχρι τις εκλογές, αλλά πιστεύω ότι δημιουργήσαμε εκείνη τη δυναμική η οποία θα μας δώσει το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Οπότε η ανταπόκριση του κόσμου, λέτε, μετά την αναγγελία της συμπόρευσης ήταν καλή, το δέχτηκαν πολύ καλά. Ανακουφίστηκε η κοινωνία. Με δήμαρχο ποιον λοιπόν? Τον κύριο, τον Χρήστο, τον φίλο Χρήστο Ελευθερίου. Τα βρήκαμε, συναντηθήκαμε, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να πορευτούμε μαζί. Και σε 5 λεπτά είχαμε δώσει τα χέρια. Δεν υπήρξαν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, δεν υπήρξαν
συζητήσεις για οφίτσια και για μοίρασμα εξουσίας. Για μένα η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και κάνοντας το μεγάλο βήμα να συμπορευτούμε, αποδεικνύει ότι εγώ σαν απλός στρατιώτης σταματώ και είμαι δίπλα στον Χρήστο προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή στο Δήμο μας. Κύριε Ελευθερίου, υποψήφιος δήμαρχος λοιπόν και με την στήριξη του κυρίου Ζάκη από εδώ και πλέον, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την απερχόμενη διοίκηση, την διοίκηση του κυρίου Κοσματόπουλου. Θεωρώ ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν προσέφερε τίποτα, ίσα-ίσα αφαίρεσε πράγματα τον τόπο μας. Δυστυχώς η κατάσταση του Δήμου, έτσι όπως έχει τώρα διαμορφωθεί, είναι, και πάλι θα το πω, τραγική. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μεταξύ τους, δεν μόνιασαν, δεν μπορούσαν να βρουν κοινή συνισταμένη για να πάνε τον τόπο μπροστά. Δυστυχώς, ο τόπος πήγε πολύ πίσω. Και γι' αυτό ανάγκασαν και εμάς, κάποιους ανθρώπους της εργασίας, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν μια ζωή ότι η πολιτική δεν τους ταιριάζει, να βγούνε και να πάνε στον πολιτικό στίβο. Για μένα το κρίσιμο ήταν ότι φτάσαμε στα χαμηλότερα σημεία του τόπου. Άρα άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παλέψουν με το μυαλό τους, με την προϊστορία τους, με τα προηγούμενα πράγματα τα οποία πραγματοποίησαν είτε στην πολιτική τους την προηγούμενη καριέρα, είτε στην προσωπική τους επαγγελματική, να τα ζώσουν που λένε και να πάνε μαζί. Αυτό για μένα είναι το κρίσιμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν τώρα στο ψηφοδέλτιο, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν συνεχώς και ενδυναμώνεται το ψηφοδέλτιο, να είναι άτομα τα οποία να έχουν πολλές κοινές γραμμές, να έχουν κοινό στόχο. Αυτό είναι το μέλημα, να μην μαζευτούν ετερόκλητοι άνθρωποι πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, γιατί η γέφυρα στο μέλλον είναι μια αγκαλιά. Μάλιστα. Δεν είναι η γέφυρα, δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ο χώρος όπου θα αναμετρηθούν τα κόμματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι χώρος για να αναδειχτούν νέα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό κάνει η γέφυρα από τη δημιουργία της μέχρι τώρα. Δημιουργεί νέο πολιτικό δυναμικό, το οποίο θα, πιστεύω, θα κάνει τη διαφορά και θα ανεβάσει επιτέλους λίγο τον τόπο. Τα σοβαρότερα προβλήματα λοιπόν στο Δήμο Σερβίων ποια είναι κατά την άποψή σας? Τα σοβαρότερα, δεν υπάρχει σοβαρότερο από το οικονομικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένος. Άρα όταν έχεις έναν κλειδωμένο Δήμο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καν πράξεις, δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, άρα μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία απλά περιμένει. Η συμπολίτευση τα ρίχνει στην αντιπολίτευση, ο Δήμαρχος τα ρίχνει στους δημοτικούς συμβούλους και αυτό το πράγμα είναι γαϊτανάκι το οποίο πάει το Δήμο πίσω. Και η στάχτη η οποία δημιουργείται δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα συγκοληθεί. Γι' αυτό καλό είναι όλοι να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να βάλουν το Δήμο σε λειτουργία. Επιτέλους να αναλάβουν την ευθύνη τους. Όλοι, είτε συμπολίτευση, είτε αντιπολίτευση, είτε δήμαρχος. Για το χάλι του Δήμου ευθυνόμαστε όλοι. Περισσότερο αυτοί που μας διοικούν τώρα. Και γι' αυτό πρέπει επιτέλους να πάρουν τις ευθύνες στην πλάτη τους. Να υποθέσω ότι η οικονομία, όπως λέτε, είναι ένας από τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθείτε. Μπορείτε να μας πείτε άλλους δύο που είναι στην προτεραιότητά σας? Πιστεύω σε καιρό κρίσης πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Για μένα το πιο κρίσιμο και το πιο κομβικό σημείο είναι να επιστρέψουν στον τόπο καθαρά μυαλά. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να δημιουργήσουν. Για μένα είναι το κρίσιμο αυτό. Μόνο επιστρέφοντας άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την όρεξη, έχουν τη διάθεση και άνθρωποι οι οποίοι θα πατήσουν λάσπη, το έχω πει ξανά. Σε καιρό κρίσης, αν δεν πατήσεις λάσπη, αν δεν βάλεις το μυαλό σου, αν δεν στύψεις το μυαλό σου να δουλέψει, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Είμαστε βαλτωμένοι σαν Ελλάδα, σαν τόπος, σαν Σέρβια, Καμβούνια, Λιβαδερό και τα χωριά μας. Όλοι αυτοί πρέπει επιτέλους να πάνε μαζί. Η γέφυρα αυτό εκφράζει. Εκφράζει κατά γενική ομολογία όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο τόπος
αξίζει λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερο. Για μένα αυτό είναι το κομβικό. Το να πάρουμε τον τόπο και να τον ανεβάσουμε. Κύριε Ζάκη, πιο χρονικό, μιας και αναφέρθηκε ο κύριος Ελευθερίου πριν, είπε ότι στο Δήμο Σερβίων όλα, ο Δήμος δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Οπότε ποια είναι η άποψή σας, πόσο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση λοιπόν που αναλάβετε, που σας επιλέξουν εκεί οι δημότες του Δήμου Σερβίων και αναλάβετε τον Δήμο. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για να αλλάξει η εικόνα του Δήμου Σερβίων και να ξαναπάρει μπρος η μηχανή, αφού λέτε ότι δεν λειτουργεί τίποτα πια? Λοιπόν, θα θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτά που είπε ο Χρήστος και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Πιστεύω ότι κάνουμε τη διαφορά επειδή είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ασχοληθούμε με το Δήμο. Είμαστε το καινούριο. Όλες οι άλλες προτάσεις δεν έχουν να προτείνουν κάτι. Απλά λένε γενικά ότι εμείς θα αποκαταστήσουμε την κανονικότητα του Δήμου. Αλλά έχουν ευθύνη και αυτοί για την κατάσταση που δημιουργήθηκε σήμερα στο Δήμο. Γιατί δεν είναι μόνο η προηγούμενη, αυτή η Δημοτική Αρχή, η οποία θα απέλθει σε λίγο, είναι και οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές που είχαν την ευθύνη τους για τα χρέη, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Ήρθε η παρούσα Δημοτική Αρχή και είχε μια πολύ κακή διοίκηση και το πράγμα ήρθε και ξεχύλωσε. Λοιπόν, τι χρόνος χρειάζεται? Καταρχήν, κυρία Ηλιάδου, πρέπει να κερδίσουμε τους υπαλλήλους. Τους υπαλλήλους του Δήμου να καταλάβουν ότι ο πολιτικός τους προϊστάμενος, ότι η καινούργια Δημοτική Αρχή θα είναι δίπλα τους, θα τους στηρίξει στην καθημερινότητά τους και να κερδίσουμε από αυτούς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουν γνώσεις, έχουν εμπειρία και πρέπει να τους κερδίσουμε, γιατί η νέα Δημοτική Αρχή χωρίς τους δημοτικούς υπαλλήλους δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη καταρχήν ανάμεσα στην καινούργια Δημοτική Αρχή. Και ελπίζουμε να είμαστε εμείς με τους δημοτικούς υπαλλήλους. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο χρόνος. Έχουμε μια γενική εικόνα των προβλημάτων. Το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή για να καθορίσουμε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω στα δυνατά σημεία του Δήμου μας. Έχουμε μια πανέμορφη περιοχή. Έχουμε τον πρωτογενή τομέα που είναι η γεωργία κτηνοτροφία. Πρέπει να στηρίξουμε τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Να τους δώσουμε γη, να τακτοποιηθούν οι κτηνοτρόφοι, γιατί όλοι είναι εκτεθειμένοι σε δημοτικές εκτάσεις. Έχουμε τη λίμνη, πάντα γύρω από το υγρό στοιχείο, πάντα γύρω από τις λίμνες, το έχω ξαναπεί, δημιουργείται ανάπτυξη. Και εμείς έχουμε τη λίμνη μας, την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με αυτήν ή δεν έχει γίνει ένα σχεδιασμός. Εμείς έχουμε σχέδια, τα έχουμε συζητήσει με τον Χρήστο, θα τα βάλουμε κάτω, θα δώσουμε προτεραιότητες και παράλληλα. Με τα βυζαντινά μνημεία, με την ιστορικότητα της περιοχής, να δημιουργήσουμε και έναν μικρό τουρισμό, ώστε να δημιουργήσουμε μια υπεραξία που θα δημιουργήσει πλούτο. Είναι υπέροχος εκεί ο τόπος σας. Παραλίμνια, είναι πανέμορφος. Γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός. Δεν είμαστε παραθαλάσσια περιοχή, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό τμήμα τουρισμού που να δημιουργήσει ένα μικρό πλούτο και μια υπεραξία και ένα μικρό πλούτο. Έχουμε τα ορυχεία μας, έχουμε τους θησαυρούς της γης, το λιγνίτι, έχουμε τα μάρμαρα, έχουμε. Ο Δήμος Σερβίων δεν είναι μόνο τα Σέρβια. Και έφτεξε και δεν πήγε τίποτα μπροστά από όλα. Δεν υπήρχε όραμα, δεν Γιατί υπήρχε. Γιατί πραγματικά φαίνεται σαν να έχει πέσει το πουγγί με τους θησαυρούς της Δυτικής Μακεδονίας στα Σέρβια, ναι, ναι. Και στην Καστοριά, όπως λέμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στα Σέρβια λοιπόν τι έφτεξε και δεν περπάτησε τίποτα σε αυτούς τους τομείς που μόλις μας προαναφέρατε, σύμφωνα με δηλώσεις σας. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Ελευθερίου. Ετερόκλητοι άνθρωποι εμφανίστηκαν από το πουθενά, πήραν την εξουσία του Δήμου, χωρίς σχεδιασμό, απλά ήθελαν να ικανοποιήσουν. Δεν ξέρω αν ικανοποίησαν τη ματαιοδοξία τους ή όχι, ή αν, ήταν μικροί στο μυαλό και χωρίς σχεδιασμό. Εμείς θέλουμε να σχεδιάσουμε και τα έχουμε συζητήσει αυτά και θα μπει μπροστά ο Χρήστος με τις προτάσεις του και εγώ θα είμαι δίπλα του σαν στήριγμα, ό,τι χρειαστεί και λόγω της δουλειάς μου είμαι πολιτικός μηχανικός, θα βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση να σχεδιάσουμε με ένα βάθος 15ετίας, γιατί δεν μπορεί μια τετραετία μόνο να δημιουργήσει το μπούσουλα εκείνων που θα καθορίσει την ανάπτυξη του αύριο. Μάλιστα.
Γιατί οι δημότες του Δήμου Σερβίων, λοιπόν, να ψηφίσουν τον συνδυασμό σας, κύριε Ελευθερίου? Πιστεύω, κύριε Ηλιάδου, ότι πρέπει να ψηφίσουν το συνδυασμό γέφυρα στο μέλλον, γιατί η γέφυρα ξεκίνησε εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο ηλεκτρονικά πρώτα, στη συνέχεια κάνοντας μια μεγάλη μάζουξη, η οποία ήταν η αρχή να ξεκινήσει το μέλλον. Η γέφυρα σχεδιάστηκε να ενώσει αυτούς τους ανθρώπους. Η γέφυρα αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους της εργασίας. Όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ζητούσαν να βοηθήσουν τον τόπο. Όλοι χρωστάμε σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς μέχρι τώρα όλοι έπαιρναν τον τόπο και άφηναν τον τόπο να ρημάζει. Ήρθε η στιγμή, άνθρωποι οι οποίοι είναι πετυχημένοι, ζουν, αναπνέουν στον τόπο, έχουν τα συμφέροντά τους εκεί, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά. Άρα λοιπόν είμαστε ένα νέο, άφθαρτο, πολιτικό δυναμικό, το οποίο αυτό που αναζητά είναι βοήθειες από όλους. Για μένα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο. Όσοι λοιπόν αγαπάνε τον τόπο πρέπει να μας δώσουν λίγο από το χρόνο τους. Εάν ο χρόνος αυτός πάει για το καλό του τόπου μας, τότε φυσικά και θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Επιζητούμε λοιπόν την ψήφο αυτού του λαού, γιατί πιστεύουμε ότι και εμπειρία έχουμε και άφθαρτα στελέχη έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι το μόνο μέλημά τους είναι να ανεβάσουν κατελάχιστο τον τόπο. Όχι άλλο κάτω. Νομίζω ότι δεν δικαιούμαστε άλλο κάτω. Υπάρχει και παρακάτω. Αλλά εμείς είμαστε αυτό το πείραμα το οποίο επιτέλους θα πετύχει. Γιατί όλα τα προηγούμενα πειράματα έχουν αποτύχει παταγωδώς. Στη φυσική λέμε ότι ό,τι επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι αποτυχημένο πείραμα. Εμείς εκφράζουμε το εντελώς αντίθετο. Το φρέσκο, το καινούριο, την ελπίδα, το όραμα, τον προγραμματισμό, τη μεθοδικότητα, την εργατικότητα. Όλα αυτά φέρουν αποτελέσματα. Τα έχουμε κάνει όλοι μας στο προσωπικό μας, στην οικογένειά μας, στον επαγγελματικό μας στίβο. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε με όχι επαγγελματικούς όρους και στη διοίκηση του Δήμου. Μάλιστα. Κύριε Ζάκη, γιατί, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί οι δημότες του Δήμου Σερβίων να ψηφίσουν τον κύριο Ζάκη? Λοιπόν, όχι τον κύριο Ζάκη μόνο, τον συνδυασμό της γέφυρας, αυτή την προσπάθεια συστράτευσης που ξεκινήσαμε εδώ και λίγα 24 ώρες με τον Χρήστο τον Ελευθερίο. Κύριε Ηλιάδο, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 37 χρόνια. Εισέπραξα μέχρι τώρα στήριξη, συμπάθεια, επαγγελματική στήριξη και μπορώ να πω και αγάπη από τους συνδυσμότες μου, από όλους τους πατριώτες του Δήμου Σερβίων. Ανάλογα, εκτιμώ ότι έχει εισπράξει και ο Χρήστος στον τομέα το δικό του. Βλέπω τους μαθητές του, πετυχαίνουν στα πανεπιστήμια, επιστρέφουν, είναι κοντά του, υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη και όχι μόνο σε αυτές τις ηλικίες, γενικότερα στην κοινωνία των Σερβίων. Ήρθε η ώρα λοιπόν, όπως είπε και ο Χρήστος, αυτό που εισπράξαμε τόσα χρόνια να το επιστρέψουμε στον τόπο μας με προσφορά, με αγώνα, με δουλειά. Είναι η υποχρέωσή μας από τη στιγμή που είναι η πατρίδα μας, είναι ο τόπος μας. Και μαζί, και είναι σημαντικό αυτό που θα κάνω τώρα, η χειραψία με τον Χρήστο, να καταλάβει ο κόσμος ότι πάμε μαζί, ενωμένοι, για να δουλέψουμε μόνο για τον τόπο, για το γενικό καλό, για το γενικό του τόπο. Για το γενικό καλό. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι, είμαστε καθαροί, είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους πατριώτες μας και τους ζητούμε να έρθουν κοντά μας, να μας στηρίξουν και βήμα-βήμα να ανεβάσουμε τον τόπο ψηλά εκεί που του αξίζει. Yeah. Αξίζει κάτι καλύτερο σε αυτή την περιοχή και είμαστε διατεθειμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και να δουλέψουμε και την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά δεν μας φοβίζει. Έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε για να αλλάξουμε την κακή ροή, την κακή πορεία αυτού του τόπου. Να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο, να αλλάξουμε την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, να αρχίζει να χαμογελάει ο τόπος και οι συνδημότες μας ότι κάποιοι εκεί πήγαν για να δουλέψουν.
Πήγανε για να προσφέρουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και εμάς και εμείς εσάς που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία για αυτό που συνέβη, φαντάζομαι, πρώτη φορά σε κανάλι ταυτόχρονα δύο άνθρωποι που συνενώθηκαν να είναι εδώ παρόντες για να διατρανώσουν την πίστη τους στην κοινή πορεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και πάλι. Να είστε καλά. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά της Κοζάνης. Ήδη από αυτές τις ημέρες εφαρμόζεται το εορταστικό ωράριο με σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων. Σε ισχύ τέθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης εν ώψη Πάσχα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων. Επιπλέον, οι έμποροι κάνουν κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστεύονται για τα ψώνια τους στην τοπική αγορά. Ναι, από σήμερα ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά αυτή τη βδομάδα και το πρωί και το απόγευμα. Τα πρωινά είμαστε ανοιχτά από τις 9 έως τις 2 και τα απογεύματα από τις 5 έως τις 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα είμαστε ανοιχτά από τις 12 έως τις 7 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 έως τις 4. Κυριακή και Δευτέρα, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα κλειστά. Και στη συνέχεια μπαίνουμε κανονικά στο ωράριο μας το γνωστό. Μάλιστα. Εδώ και μια αύξηση της κίνησης λόγω των εορταστικών αγορών. Σίγουρα, εντάξει, είναι τελευταία εβδομάδα. Βέβαια, έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ η αγορά και η κίνηση. Δεν είναι καλό. Όταν περιμένουμε τις τελευταίες 7 μέρες για να δουλέψουν όλα τα καταστήματα, αυτό είναι κακό και σίγουρα δείχνει μια αρρωστημένη κατάσταση της αγοράς. Πάντα ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Τα καταστήματα πάντα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Είναι έτοιμα πάντα για το καλύτερο. Προμηθεύονται τα πάντα, δηλαδή ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει για το μαγαζί του και φυσικά για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε και αυτή τη χρονιά και αυτή τη μεγάλη εβδομάδα να δουλέψουμε καλύτερα, ώστε να καλύψουμε τα τρέχοντα έξοδα. Το μήνυμα είναι εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά, στην τόπια αγορά. Πάντα αυτό είναι το μήνυμά μας, το λέμε και το πιστεύουμε πραγματικά ότι μόνο έτσι στηρίζοντας την αγορά, στηρίζουμε τον τόπο μας και στηρίζουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το βλέπουμε αυτό, το έχει καταλάβει πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος, ότι αυτή είναι η μεγάλη πληγή μας και έτσι φεύγουν τα παιδιά από τον τόπο τους. Όταν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν εισοδήματα, δεν υπάρχουν καταστήματα και ούτω καθεξής. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια αλυσίδα, την οποία άμα δεν την τονώσουμε, δυστυχώς καταλήξουμε πολύ λιγότεροι. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του υποψηφίου Δημάρχου Γρεβενών, Κώστα Παλάσκα. Το ρεπορτάζ είναι του συνάδελφου Χρήστου Μήμη. Παρουσία πολλών πολιτών πραγματοποιήθηκαν στα Γρεβενά τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Συνδυασμού Ανατροπή Αναγέννηση για τα Γρεβενά μας, με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα Παλάσκα. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν συνολικά 37 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Παλάσκα. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία της προσπάθειας να αλλάξουμε τον τοπίο στο Δήμο μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του αγώνα μας να διεκδικήσουμε το νόμιμο δικαίωμα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να δούμε την περιοχή μας να παίρνει τη θέση που της αξίζει και της αναλογεί. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί μας διαπερνά στη ψυχή και στο νου ένα κοινό όραμα, το όραμα για το Δήμο μας. Ένα όραμα αξιώσεων για έναν τόπο που πραγματικά το αξίζει. Για έναν τόπο που διαλέξαμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Η συγκίνηση που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι πολύ έντονη. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την πίστη και στην αγνότητα και την αλήθεια των προθέσεών μας. Υπάρχει μεταξύ μας μια σπάνια και πολύ δυνατή σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης. Μια δυνατή σχέση ειλικρίνειας, μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να την κλονίσει. Θέλω να ξέρετε ότι την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου δείχνετε δεν την πρόδωσα και δεν θα την προδώσω ποτέ. Είμαστε συνοδοιπόροι στον ίδιο δρόμο, είμαστε συγκάτοικοι στο ίδιο όνειρο. Παλεύουμε για να ανοίξουμε στον τόπο μας τους δρόμους για την προοπτική που δικαιούται.
Με στένος και αποφασιστικότητα θα διεκδικήσουμε να γίνουν τα έργα που απαιτείται για να βγει ο τόπος μας από την απομόνωση. Ήρθε ο καιρός να διαμορφώσουμε το Δήμο όπως τον οραματιζόμαστε. Φίλες και φίλοι, θέλω να δεσμευτώ ενώπιον σας για κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας και αναπτυξιακής πορείας του Δήμου μας. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στον πολίτη. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα φροντίζει για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, έχοντας επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Δεσμευόμαστε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου μας, καθαριότητα, ίδρυυση, ηλεκτροφωτισμός, θα επιλύουν άμεσα προβλήματα σε όλες τις γειτονιές και όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και θα είναι δίπλα σε κάθε κτηνοτρόφο και σε κάθε αγρότη όποτε το χρειάζεται, φροντίζοντας για την πρόσβαση του κάθε κτηνοτρόφου στη μονάδα, του κάθε αγρότη στο χωράφι, συντηρώντας και επεκτείνοντας την αγροτική οτοπία. Παράλληλα, θα ιδρύσουμε γραφείο αγρότη με γεωπόνο και κτηνίατρο. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα στηρίζει τη νέα γενιά με υποδομές εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας. Δεσμευόμαστε για τη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, Βάλια Κάλτα, Χιονοδρομικό Κέντρο, Βασιλίτσας, Μανιτάρια. Τώρα ο Δήμος Κοζάνης προχωρά σε μια πρωτοβουλία ανάδειξης αρωματικών φαρμακευτικών φυτών που καλλιεργούνται στην περιοχή. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται καλλιέργειες όπως ο σιδερίτης και η ρίγανη. Ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην υπογραφή σύμβαση με το Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η στήριξη των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την αποτύπωση ποιοτικών χαρακτηριστικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών που καλλιεργούνται στο Δήμο Κοζάνης, την μελέτη ειδών σιδερίτη της περιοχής, την μελέτη τοπικού πληθυσμού ρίγανης και την πειραματική καλλιέργεια στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών για επιλογή υπέρτερων γενοτύπων με στόχο την τυποποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού ρίγανης Κοζάνης. Η προγραμματική σύμβαση αφορά τα αρωματικά, τα αυτοφυή αρωματικά φυτά της περιοχής μας. Πρόκειται για αρωματικά φυτά με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο σιδερίτης, η ρίγανη και το φασκόμηλο. Και θα πάμε να κάνουμε μία συνεργασία με το ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι το Ινστιτούτο που είναι πλέον ενδεδειγμένο για να κάνει αυτές τις αναλύσεις, ούτως ώστε να χαρακτηρίσουμε τα αρωματικά φυτά, να μπουν σε ένα πρότυπο και να προχωρήσουν περαιτέρω στην πιστοποίησή τους. Καλώς αναμένεται να είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, αφού, όπως όλα δείχνουν, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο, καθώς θα πλησιάζουμε στην Κυριακή του Πάσχα. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν στη Δυτική Μακεδονία την εορταστική περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, εάν εξαιρέσουμε την απόψινη νύχτα που θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, από το ξημέρωμα της Μεγάλης Τρίτης και μετά, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες που θα κινηθούν πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμη και τους 24 κατά τόπους. Πολλά περισσότερα όμως για την πορεία του καιρού εν ώψη Πάσχα, μας είπε ο προγνωστής του καιρού του ΦΛΑΣ, Γιώργος Βασιλιάδης. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, όμως αργά το βράδυ θα έχουμε ένα πέρασμα φαινομένων με βροχές οι οποίες θα σαρώσουν όλη τη Δυτική Μακεδονία και θα πρέπει να εντοπίζονται μεταξύ 10 με 11 η ώρα το βράδυ η έναρξη των φαινομένων έως και σχεδόν τις πρώτες πρωινές ώρες όπου θα σταματήσουν. Αύριο, Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση μετά τις νυχτερινές βροχές. Θα επικρατήσουν κάποιες τοπικές νεφώσεις. Ο καιρός θα κυλήσει αρκετά καλός κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τετάρτης, με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο του υδραργύρου, όπου θα μια άνοδο η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και εντυπωσιακή,
μετά από πάρα πολλές ημέρες με τις μέγιστες τιμές να μην υπερβαίνουν τους 20 βαθμούς. Την Μεγάλη Τετάρτη φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία και ίσως τοπικά να φτάσουμε τους 22 με 23 βαθμούς. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού για την Μεγάλη Πέμπτη, φαίνεται πως ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με την θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Ίσως να έχουμε μια μικρή ακόμα άνοδο και να φτάσουμε και τους 24 βαθμούς Κελσίου κατά την διάρκεια της Μεγάλης Πέμπτης. Για την Μεγάλη Παρασκευή επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για μεταβολή του καιρού. Φαίνεται πως θα διατηρηθεί αίθριος και ίσως να αυξηθούν οι νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε πολύ καλά για την εποχή επίπεδα πάνω από τους 23 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Σε ό,τι αφορά το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, είναι ακόμα σχετικά νωρίς για να μιλήσουμε με ασφάλεια για την εξέλιξη του καιρού. Φαίνεται πως το Μεγάλο Σάββατο πιθανό να κυλήσει όμοιο με αυτό με τον καιρό της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής, ίσως όμως με μια αστάθεια μεγαλύτερη, δηλαδή να βγάλει κάποιες μπόρες στις απογευματινές ώρες. Για την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε νεότερα στο σημερινό δελτίο καιρού, όπου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την πρώτη εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ρευστά τα δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, κυρίως από την ημέρα του Πάσχα και μετά. Το θέμα της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Παναγίας στην Εράτηρα Βοΐου συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα περάσουμε να δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν σήμερα στη συνεδρίαση, όπως και το τι αποφασίστηκε. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Παναγίας στην Εράτηρα Βοΐου. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Για το θέμα μίλησαν τόσο ο πρώην Δήμαρχος Εράτηρας Νίκος Κατσαούνης, όσο και η πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αναστασία Σαμαρά. Έρχομαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος μιας ομάδας ενεργών πολιτών της Εράτηρας, που διαμένουν όχι μόνο στην Εράτηρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την εξουσιοδότηση και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αλλά και των φορέων της Εράτηρας. Σε λίγο θα συνεχίσει και η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Για να ευχαριστήσω δημόσια τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και όλους τους πρώτερους, τους προηγούμενους περιφερειάρχες που διαχειρίστηκαν ένα πολύ μεγάλο έργο πολιτισμού στην Εράτηρα Βοΐου Κοζάνης, αυτό της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Παναγίας. Είναι ένα μνημείο που η τοιχογραφία του Σοκάρου είναι σε μια διαδρομή πολιτισμού από την Σιάτιστα προς την Καστοριά, σταθμός μαζί με το τέμπλο του Αγιώργη για όποιον επισκέπτη. Δεν είναι έργο ούτε προεκλογικό, ούτε έργο βιτρίνας. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή. Θα ήθελα κι εγώ να εκ μέρους όλων των ερατηρέων να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και όλους τους προηγούμενους περιφερειάρχες, για την υπομονή τους και την επιμονή τους πάνω στην αποκατάσταση του μνημείου της Παναγίας στην Εράτηρα. Είναι ένα θέμα που επήγει και ένα θέμα που αφορά όλους τους ερατηρείς, γιατί έχουν δώσει κάποιοι ερατηρείς μεγάλο αγώνα και για πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να έρθουμε σε αυτό το σημείο να υπογραφεί η σύμβαση. Και μιλάμε για ένα έργο των 320.000 ευρώ που θα έχει ανάπτυξη το χωριό μας και στο θρησκευτικό τουρισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 320.000 ευρώ. Στην Φλόρινα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ από τις 19 έως τις 21 Απριλίου. Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η διδασκαλία και η μάθηση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα. Καλώς ορίσατε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ. Περισσότεροι από 400 σύνεδροι πήραν μέρος στις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ, με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα». Επλέον για τις ανάγκες του συνεδρίου κατέθηκαν 220 εργασίες. Καλησπέρα, είμαι η Άννα Ισπύρτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλόρινας
πρόεδρος του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου της ΕΝΕΦΕΤ, που αυτή τη στιγμή ξεκινάει με την επίσημη έναρξή του. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί ώρα 9. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το μεγάλο συνέδριο είναι από τα πιο γνωστά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα. Συμμετέχουν πολλά πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι σύνεδροι αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τα 400 άτομα και αύριο περιμένουμε και άλλους συνέδρους. Είναι μια πολύ σημαντική επιστημονική στιγμή για το πανεπιστήμιό μας. Το ζητούμενο είναι να επαναπροσδιορίσουμε το πώς θα διδάξουμε, το πώς θα μάθουμε φυσικές επιστήμες και τεχνολογία στον 21ο αιώνα. Σκοπός του συνεδρίου είναι η καταγραφή των εξελίξεων στο χώρο της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν σύγχρονες ερευνητικές μέθοδοι και έγινε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συνέδρων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο απαιτητικό είναι, πόσο απαιτητική είναι η διοργάνωση ενός πανελλήνιου συνεδρίου. Τα στοιχεία δόθηκαν από την πρόεδρο της Ομαδικής Επιτροπής στην αρχή της, του χαιρετισμού της. Πολύ σύντομα να αναφέρω για την ένωσή μας ορισμένα στοιχεία από την δημιουργία της πριν από πολλά χρόνια και την καθιέρωση αυτών των συνεδρίων που μας παρουσίασε η κυρία Σπύρτου, την σημαντικότητα της όλης προσπάθειας. Ως εκπρόσωπος καταρχήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδίας κυρίου Θεοκλήτου, μεταφέρω τα συγχαρητήριά του για την πρωτοβουλία της διοργανώσεως του Πανελληνίου αυτού συνεδρίου, καθώς και τις ευχές του για την επιτυχία και ευόδοση των σκοπών του συνεδρίου. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου και ιδιαίτερως την Πρόεδρο κυρία Άννα Σπύρτου για την πρόσκληση που μου απίθυνε να χαιρετήσω το συνέδριο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην πόλη της Φλόρινας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο για μας είναι το καμάρι του νομού μας, της Φλόρινας και των κατοίκων. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Καλώς βρεθήκαμε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας, με πολλές προσδοκίες για να συμμετάσχουμε σε ένα σπουδαίο, σε μια σπουδαία πνευματική και επιστημονική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγήτριας Παιδαγωγικής Σχολής Άννα Σπύρτου κατέθεσε τις απόψεις της σχετικά με το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία και την δημιουργία του νέου πανεπιστημίου. Αυτό που θα γίνει από Δευτέρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είναι ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα αποκτήσει 6 μεγάλες σχολές και η πόλη της Φλόρινας θα έχει έδρα τις 3 από αυτές τις σχολές, τη Γεωπονική Σχολή, τη Σχολή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπου όπως ήδη γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος θα έρθει το τμήμα ψυχολογίας, και τη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα τμήμα και αισιοδοξούμε, έχουμε δεδομένα να αισιοδοξούμε, έχουμε δείξεις ότι ο Υπουργός τη Δευτέρα θα ανακοινώσει και το δεύτερο τμήμα. Γεμάτη από κόσμο ήταν η αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Σάββατο η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πτολεμαΐδας. Ομιλητές ήταν ο καθηγητής παιδαγωγικής Γιώργος Τσιάκαλος και ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής Κώστας Παπαδάκης, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το εθνικό και αντιφασιστικό κίνημα. Προσοχή στους αγύρτες που ξαφνικά θεωρούν ότι εκφράζουν τον ελληνικό λαό υπέρ ή κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, συνέστησε ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσιάκαλος, ο οποίος μαζί με τον δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη βρέθηκαν το Σάββατο στην Πτολεμαΐδα και μίλησαν για την άνοδο του εθνικισμού και τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Τσιάκαλος μίλησε για τον κίνδυνο της αναβίωσης του ναζισμού στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ανατολική, και έκανε λόγο για έναν εφιάλτη που όπως πάντα οδηγεί σε τραγωδίες. Ο ίδιος εντοπίζει κοινές με τους ναζί απόψεις από υπερασπιστές της Μακεδονίας, που είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, απόψεις που δεν έχουν καμία σχέση, όπως είπε, ούτε με το έθνος μας, ούτε με τον εθνικισμό, όπως πάρα πολλοί τον καταλαβαίνουν.
εθνικισμός θεωρείται για πολλούς και το γεγονός ότι εγώ παραδείγματος χάρη πολύ συχνά έλεγα και λέω αν είναι να πεθάνουμε για την πατρίδα θεία η δάφνη μια φορά κανείς πεθαίνει. Κάτι το οποίο το έμαθα από μικρός και συνεχίζω να το σκέφτομαι μέχρι σήμερα. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι είναι λάτρεις του Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ ήταν ένας από τους πρώτους που στις 4 Μαΐου του 1941 μιλώντας στο Reichstag τότε και στους δικούς του, δηλαδή στους Ναζί στρατηγούς, υπερήφανος γιατί είχε κατακτήσει και την Ελλάδα κιόλας, δήλωνε ότι στεναχωρέθηκα για το γεγονός ότι η Ιουγκοσλαβία δεν συμφώνησε στην αρχή μαζί του σε μια συμμαχία με την Ιταλία και ότι έδινε ο Χίτλερ στους Ιουγκοσλάβους τη δυνατότητα να έχουν μια δική τους διέξοδο στο Αιγαίο, με δικούς τους χώρους και σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και η Θεσσαλονίκη. Και στην ίδια ομιλία μιλούσε για την επίθεση που έκανε ο γερμανικός στρατός από την Βουλγαρία προς την Μακεδονία και προς την Ελλάδα, ενώντας τη Μακεδονία της Ιουγκοσλαβίας. Και μιλώντας για τους αιχμαλώτους οι οποίοι τότε είχαν συλληφθεί, έλεγε ότι κρατήσαμε τους Σέρβους από την Ιουγκοσλαβία, αλλά αφήσαμε ελεύθερους τους Κροάτες και τους Μακεδόνες. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πόσο στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι το όνομα της Μακεδονίας πρέπει να ανήκει μονάχα σε εμάς τους Έλληνες, πόσο τους κοροϊδεύουν οι Ναζί, οι οποίοι ταυτόχρονα λένε ότι ο Χίτλερ ήταν πάρα από εκείνος τον οποίο ονειρεύονται να τον έχουν και σήμερα. Ότι αυτά που ήθελε να κάνει ο Χίτλερ ήταν τα σημαντικά, αυτοί λοιπόν στην δική τους άποψη ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι η Μακεδονία μόνο για τους Έλληνες, πώς οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Και αυτή η εκμετάλλευση είναι το χειρότερο που υπάρχει. Οι αγύρτες, οι οποίοι ξαφνικά θεωρούν ότι εκφράζουν τον ελληνικό λαό και μάλιστα όλους όσοι είναι ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι αγύρτες που θα μας οδηγήσουν κάποια στιγμή σε καταστροφή αν τους αφήσουμε να έρθουν. Η αντιφασιστική εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου, η οποία ήταν κατάμεστη από κόσμο. Για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία 4 χρόνια μετά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, μίλησε ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής Κώστας Παπαδάκης. Η δίκη, όπως ξέρετε, έχει συμπληρώσει σήμερα 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Θα μπορούσε να είχε τελειώσει εάν η κυβέρνηση είχε φροντίσει να διεξάγεται σε καθημερινή βάση. Αυτό προϋπέθεται οι δικαστές να μην έχουν άλλα δικαστήρια και να υπάρχει η αίθουσα του Εφετείου Αθηνών ως μόνιμος και αποκλειστικός τόπος διεξαγωγής της δίκης. Αυτά η πολιτική αγωγή τα ζητούσε από την πρώτη μέρα. Δυστυχώς δεν έγιναν και έτσι η Χρυσή Αυγή ετοιμάζεται να πάει ξανά σε βουλευτικές εκλογές χωρίς να υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη δημοσιότητας της δίκης, διότι εκτός από την πολύ μεγάλη ευθύνη των περισσότερων ΜΜΕ που είναι απόντα από τις συνεδριάσεις, υπάρχει σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη, διότι την εξαρτά από τη συνένεση όλων των παραγόντων της δίκης. Υπάρχει η επιλογή του Κορυδαλού που είναι απρόσιτος και για το κοινό και για δημοσιογράφους και υπάρχει και η διεξαγωγή της δίκης χωρίς ηχογραφημένα πρακτικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 4 χρόνια μετά την έναρξή της δεν έχουμε στα χέρια μας κανένα έγγραφο απομαγνητοφώνησης οποιασδήποτε στοιχομηθείας. Η δίκη παρόλα αυτά πλησιάζει προς το τέλος. Υπάρχει ένα συντριπτικό αποδεικτικό υλικό το οποίο έχει κατατεθεί από 147 μάρτυρες κατηγορίας και χιλιάδες έγγραφα και οπτικο-ακουστικά πιστήρια, από τα οποία δεν μένει καμία απολύτως αμφιβολία και για το χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης και για τις ευθύνες της ηγεσίας και των εκτελεστικών της οργάνων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πτολεμαΐδας. Η Αιρινή Συναυλία, με την οποία κλείνει σεζόν μαθημάτων στο Δημοτικό Οδείο, έχει πλέον καταστεί θεσμός. Έτσι και φέτος, το Μουσικό Φιλοκοινό της Κοζάνης έδωσε εντυπωσιακό παρόν στο ραντεβού που δόθηκε στην αίθουσα τέχνης. Την καθιερωμένη πλέον νεαρινή συναυλία παρουσίασαν στο κοινό της Κοζάνης ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου και το Δημοτικό Οδείο.
συναυλία συμμετείχαν η Μικρή Ορχήστρα, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Μεικτή Χοροδία. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης. Να παρουσιάζουμε τα μουσικά σύνολα του βίου. Συγκεκριμένα θα ακούσετε τη Μικρή Ορχήστρα, που είναι διαπάνω, τη Μεγάλη Ορχήστρα και τη Μεικτή Χοροδία. Το πρόγραμμα το γράφει εδώ πέρα μέσα. Θα ακούσετε μουσική εκτός από τη Μικρή Ορχήστρα που έχετε μπροστά, ξαναλέω. Θα ακούσετε πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει μουσική κινηματογράφου, αλλά και κάποια πολύ αγαπημένα κομμάτια της δεκαετίας του 60 που νομίζω ότι ακόμη και ποιο είναι τα ταμπορίνικα. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω ότι για πρώτη φορά μέσα στο διάστημα αυτό που μετακοπώνω τον δύο εβδομάδων του Πάσχα, συγκεκριμένα 3 και 4 Μαΐου, ετοιμάζουμε μια ιδιαίτερη συναυλία, η οποία παρόμοια δεν έχει γίνει όντας με την ιδιαιτερότητα που έχει, έτσι. Θα παρουσιάσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Ο τίτλος της συναυλίας λέγεται «Ρυθμοδία», στην οποία θα συμμετέχουν πολλοί επαγγελματίες μουσικοί που θα έρθουν εκτός Κοζάνης και κάποιοι από το εξωτερικό, οι οποίοι θα συμπράξουν εδώ πέρα με τους καθηγητές του Οδείου και με επιλεγμένους μαθητές, καθώς και με την Μεικτή Χοροδία. Οπότε σας καλούμε να μην το ξεχάσετε, υπάρχουν κάποια θελάδια ενημερωτικά στην είσοδο. Θα είναι δύο παραστάσεις 3 και 4 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα. Ένα χειροκρότημα καταρχάς για τα παιδιά μας εδώ πέρα. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε? Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή «Η ώρα των πολιτών». Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς εδώ, από το κανάλι του Flash TV, θερμές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.